Δε μας τρομάζουν τα νέα μέτρα. Δε μας τρομάζει εμάς πληθωρισμός. Δε μας τρομάξανε τόσα και τόσα. Θα μας τρομάξει τώρα ο καπιταλισμός. Δε μας τρομάζουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 8ωρο. Ξέρω ότι λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρεστε για το 8ωρο. Ούτως ή άλλως, και τώρα δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Ποια θα είναι η διαφορά αν το καταργήσουν? Μην ανησυχείτε. Μόλις το καταργήσουν θα καταλάβετε τη διαφορά. Όταν θα χρειαστεί να δουλεύετε 300 ώρες υπερορία δωρεάν μέσα σε 6 μήνες. Δεν μας φοβίζουν και το ξέρουν κατά. Ας δούμε τώρα τι θα γίνεται τους υπόλοιπους 6 μήνες. Τους υπόλοιπους 6 μήνες θα περνάτε χαλαρά, μειωμένο ωράριο, ρεπό. Θα μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας, θα μπορείτε να κάνετε τα μπάνια σας. Θα μπορείτε να παντρευτείτε, να μαζέψετε τις ελιές. Να κάνετε επιτέλους το ταξίδι που είχατε υποσχεθεί στον εαυτό σας να πάτε στο Baden-Baden. Αυτές τις μικρές, απλές, καθημερινές πράξεις που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Τώρα βέβαια κάποιοι από εσάς θα στεναχωριόσαστε γιατί θα σκέφτεστε το κακόμοιρο, το αφεντικό που θα είναι μόνο του πίσω στη δουλειά και θα παλεύει χωρίς εσάς γιατί σας έδωσε παραπάνω ώρες το χειμώνα. Δεν μας τρομάζουν τα νέα ωράρια, σιγά σιγά τα συνηθίζουμε. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το αφεντικό έχει το δικαίωμα να σας βάλει 150 ώρες υπερορία παραπάνω. Αυτό το λέμε όμως χαμηλόφωνο να μας πάρουν χαμπάρι. Λέτε λοιπόν να το υπολογίσουμε λίγο για να έχουμε μία εικόνα. Έχουμε και λέμε 300 ώρες δωρεάν υπερορία συν 150 ώρες πληρωμένη υπερορία μας κάνουν 450 ώρες υπερορία. Πράγμα που σημαίνει 2 μήνες και μία εβδομάδα παραπάνω. Άρα εσείς δουλεύετε 14 μήνες το χρόνο που έχει 12 μήνες. Δεν νομίζω ότι είναι παραλόγο αυτό. Και αν το μοιράσετε και μέσα στο χρόνο μέρα-μέρα, ούτε που θα το καταλάβετε. Ο νόμος υποτίθεται καταργεί την εργοδοτική αυτερεσία. Να μην μπορεί δηλαδή ο εργοδότης να σε κρατάει παράνομα πέρα από το ωράριό σου. Προφανώς, αφού πλέον μπορεί να το κάνει νόμιμα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, λίγο εξοργιστικό. Τίποτα από όλα αυτά λέει δεν ισχύει αν δεν συμφωνεί ο εργαζόμενος. Εντάξει, τώρα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Γιατί ως γνωστόν η σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο είναι ισότιμη. Λέω εγώ ας πούμε στο αφεντικό μου, αφεντικό μου σήμερα δεν μπορώ να κάνω το δεκάωρο, θέλω να φύγω, κάτσε εσύ και θα το κάνω αύριο εγώ. Έλα Μαριέ μου, γι' αυτό σκάς. Εννοείται, φύγε, μη σε νοιάζει τίποτα. Υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη που σε προστατεύει. Πιάσε το τάβλι τώρα να παίξουμε μία. Αυτός είναι ένας διάλογος βγαλμένος από την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζονται ούτε σωματεία, ούτε συλλογικές συμβάσεις. Και αυτά καταργούνται. Όλα πια θα ρυθμίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις. Αγάπη και στοργή. Το τάβλι. Έρχεται λοιπόν το αφεντικό σου και σου δίνει τη σύμβαση. Σου λέει, εμπιστέψουμε. Υπέγραψε κάτω-κάτω και σήκω φύγε, τελείωσες. Το κοιτάς εσύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλά αυτά που μου δίνετε. Όχι αγόρι μου. Αυτός δεν είναι ο μισθός σου. Αυτές είναι οι ώρες που δουλεύεις. Ο μισθός σου είναι το άλλο, το μικρό, κάτω. Και άμα δεν σ' αρέσει, μπορώ να το κατεβάσω ακόμα πιο κάτω. Έτσι. Ανθρώπινα και φιλικά. Όπως το 19ο αιώνα. Πριν έρθουν τα συνδικάτα και τα καταστρέψουν όλα. Δε μας τρομάζουν. Πείτε ναι στο νέο νόμο. Όχι στο οκτάωρο, όχι στις συλλογικές συμβάσεις, όχι στις πληρωμένες υπερορίες. Πείτε ναι στο 19ο αιώνα. Τώρα καπιταλισμός.